και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα αποτολμήσω τον διάπλου της ιστορίας του σύγχρονου ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Και δεν θα αποτολμούσα ένα τέτοιο τόλμημα αν δεν είχα στο πλάι μου τον πραγματικό τολμητία, τον Παναγιώτη Γέροντα, υποπλοίαρχο του πολεμικού ναυτικού και επιτελή της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού, τον άνθρωπο που συνέγραψε αυτό το βιβλίο. Βαρύ και βαρύτιμο, όσο η ιστορία που περιέχει. Κύριε Γέροντα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Να σας συγχαρώ εξ αρχής για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου που ουσιαστικά είναι η επίτομη ιστορία του πολεμικού μας ναυτικού. Από τη γέννησή του, συμβατικά να δώσουμε τη χρονολογία 1821, μέχρι και τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν ξέρω πόσο θα μας επιτρέψει ο χρόνος να διατρέξουμε ή να διαπλέψουμε όλο αυτό το ιστορικό πλαίσιο, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Κρατάω το τολμητίας με την αρχαιοελληνική του έννοια για σας, μάλλον για μένα, δηλαδή ο θρασής άνθρωπος, αλλά την νεοελληνική για σας, γιατί είχατε το θάρρος και την τόλμη να ασχοληθείτε με κάτι τόσο δύσκολο και απαιτητικό. Να δούμε λιγάκι ποια είναι η υπηρεσία στην οποία υπηρετείτε καταρχάς, η Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού, πολεμικού ναυτικού. Καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου εγνωμοσύνη που με έχετε καλέσει σήμερα εδώ και να πω ότι είναι πλέον, δείχνει ότι ο αέρας αλλάζει με την Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού. Πλέον γίνεται πολλή δουλειά, έχουμε κάνει πολλές εκδόσεις και κάνουμε και κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό, εκθέσεις. Συγκεκριμένα, να σταθώ λίγο στο τελευταίο πριν να περάσω στις εκδόσεις. Συγκεκριμένα έγινε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού μία έκθεση που ονομάζεται Ιστορίας Ανδρείας. Και είναι η εξιστόρηση, αυτό που λέει ακριβώς ο τίτλος, Ιστορίας Ανδρείας των Ανδρών του Πολεμικού Ναυτικού. Τώρα, διαχρονικά. Διαχρονικά από πριν το 1821 μέχρι και το 1900, μέχρι και την σημερινή εποχή έχουμε πιάσει μέχρι και πολύ πρόσφατα γεγονότα. Αυτή την περίοδο έχει ξεκινήσει και μια άλλη έκθεση, φορητή, η οποία είχε ως αφετηρία το βιβλίο μου και μοιράζεται και τον τίτλο, με θορμίσα καθέκτου λέγεται και αυτή η έκθεση, η οποία εξιστορεί σε 10 banners την ιστορία του πολεμικού ναυτικού από το 1821 μέχρι το 1945. Η έκθεση αυτή είναι φορητή. Ταξιδεύει δηλαδή στη χώρα, έτσι. Και ο σκοπός της είναι να πάει σε όλα τα μήκη και πλάτη όπου διαβιούν Έλληνες, αρχής γενομένης. Και εκτός συνόρων. Ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε κάτι και εκεί. Αλλά σίγουρα θα ταξιδέψει στα νησιά της Ελλάδος. Στη Σύρο, στη Λέρο, στην Πάτμο, Θεσσαλονίκη, ακολουθούν και άλλα. Και αυτή τη στιγμή έχει αναρτηθεί η έκθεση αυτή στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος στον Πειραιά. Εκδόσεις, η Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού έχει εκδώσει πάρα πολλά βιβλία, τα οποία διατίθενται από την Υπηρεσία, όπως και το συγκεκριμένο που κρατάτε στα χέρια σας. Θα πω συγκεκριμένα για το βιβλίο. Πού μπορούμε να το βρούμε, μια που το ξέξατε το ζήτημα. Καταρχάς από την Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού, από το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος στον Πειραιά και από άλλα σημεία τα οποία υπάρχει μια σχέση με το πολεμικό ναυτικό, μπορούν να επικοινωνήσουν οι επιθυμούντες με την Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού. Μπορούν να το βρουν στο διαδίκτυο. Και να το βρουν, ναι. Και θα υπάρχει, μπορούμε να τους κατευθύνουμε εμείς που να το βρούνε. Λοιπόν, με δύο λέξεις να μου πείτε την ιστορία, πώς γεννήθηκε αυτό το βιβλίο, που είναι απαραίτητη η ύπαρξή του, πιστεύω, έχοντας διαβάσει το μεγαλύτερο μέρος του, πιστεύω ότι έλειπε. Καταρχάς δεν υπήρχε επίτομη ιστορία, έτσι δεν Ακριβώς. είναι. Ήταν πιο αποσπασματικά, διαφορετικά κεφάλαια ιστορικά, Ακριβώς. αλλά εδώ έρχονται να συναντηθούν όλα αυτά και να αποτελέσουν μία συνέχεια, ένα όλον. Το 2010 μου ανετέθη να καταρτήσω εκ νέου το επαιτειολόγιο του πολεμικού ναυτικού. Καθώς έκανα αυτή τη δουλειά, διεπίστωσα ότι υπάρχουν πολλά βιβλία
για την ιστορία του πολεμικού ναυτικού, τα οποία ενώ τα περισσότερα είναι επιστημονικά ακριβή, δεν τους λείπει η ενότητα. Τι εννοώ με αυτό? Έλειπε από τη βιβλιογραφία ένα βιβλίο που να εξετάζει την ιστορία του ναυτικού από το 1821, θα πω μετά γιατί βάζω αυτή την... Ως ορόσημο. Ως ορόσημο. Συμβατικό μεν, αλλά είναι ορόσημο. Είναι ορόσημο, αλλά υπάρχουν και βαθύτερα για το 1821. Και ενώ περνάνε κάποιες ναυτικές ημέρες. Και εκεί κατάλαβα ότι έπρεπε να υπάρξει ένα βιβλίο το οποίο να μπορεί να δώσει στον μέσο βιβλιοφίλο αναγνώστη να δώσει την ιστορία του πολεμικού ναυτικού. Από εκεί και πέρα το βιβλίο περιέχει υποσημειώσεις, περιέχει βιβλιογραφία που μπορεί κάποιος να ανατρέξει αν θέλει κάποια περισσότερα στοιχεία. Αλλά το βιβλίο έχει να καλύψει αυτό, να δώσει την ιστορία του ναυτικού σε έναν τόμο. Και να πω εδώ και το εξής, ότι στο Βρετανικό ναυτικό που είναι, έχει από τις μεγαλύτερες ναυτικές παραδόσεις στον κόσμο, τέτοια βιβλία έχουν συγγραφεί. Τα οποία είναι και αρκούντος κατατοπιστικά για την ιστορία του Royal Navy, του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού. Κάτω από αυτό το πρίσμα θέλησα και εγώ να κάνω κάτι τέτοιο, επαναλαμβάνω, για τον μέσο βιβλιοφίλο αναγνώστη που έχει μια ανησυχία ιστορική και επιστημονική. Λοιπόν, έχω τη χαρά να φιλοξενώ εσάς που είστε ένας εξαιρετικά μορφωμένος ένστολος. Δεν το λέω τυχαία, οι σπουδές σας το ομολογούν. Έχετε σπουδάσει φιλολογία και ιστορία. Και ιστορία, βεβαίως, για να γράψετε αυτό το βιβλίο. Και οικονομικά. Στοιχεία. Ναι, οικονομικής επιστήμης. Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, από αυτούς που δεν έχουν καθόλου, σίγουρα έχετε πολλά περισσότερα. Λοιπόν, όμως θα ταξιδέψουμε στον χρόνο για να συναντήσουμε τους πρώτους εκείνους συμβατικά της σύγχρονης περίοδου, τους πρώτους εκείνους ναυτικούς, αγωνιστές και κατώτερο πλήρωμα, ας πούμε, της εποχής εκείνης, που ήταν εντελώς αγράμματοι, βέβαια ζούσαν μέσα υπό την Οθωμανική κατάκτηση και δεν θα μπορούσαν να έχουν κάτι καλύτερο. Να μεταφερθούμε λοιπόν σε εκείνα τα χρόνια και να δούμε ποιο είναι το ελληνικό ναυτικό, που ουσιαστικά είναι ιδιωτικά σκάφη, ανθρώπων τους οποίους ξέρουμε αποσπασματικά κάποια σημαντικά ονόματα, επανέρχονται κάθε 25η Μαρτίου, ακούμε Μιαούλης, Κανάρης, άλλοι έτσι πιο, ή καπετάνοι ήταν, οι μπουρλοτιέριδες ή και ιδιοκτήτες, και να μας πείτε πόσο σημαντικά ήταν κάποια μέρη της Ελλάδας σε σχέση με αυτό, με την πλειοκτησία δηλαδή. Η ιστορία του πολεμικού ναυτικού ξεκινάει πριν το 1821, ξεκινάει στα τέλη του 17ου αιώνα, 18ου αιώνα, αρχές 18ου αιώνα, όπου έχουμε την οικονομική ανάπτυξη των ναυτικών νησιών, αλλά και ναυτικών τοποθεσιών στην Ελλάδα, δηλαδή δεν είναι μόνο ίδρα, σπέτσες και ψαρά, αλλά υπάρχουν και διάφορα άλλα μέρη τα οποία αναπτύσσουν οικονομική δραστηριότητα. Τα πιο σημαντικά βέβαια είναι η ίδρα, οι σπέτσες και τα ψαρά. Ο στόλος των τριών αυτών νησιών ήταν εμπορικός. Ο στόλος εκείνη την εποχή, ένας εμπορικός στόλος μπορούσε να γίνει πολύ εύκολα πολεμικός. Για να το πούμε ακριβέστερα, ένα εμπορικό πλοίο έπρεπε να είναι και πολεμικό λόγω του κινδύνου της πειρατείας. Των πειρατών, ναι. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πώς έφτασαν οι άνθρωποι αυτοί να έχουν αυτή την οικονομική ισχύ? Γιατί ξέρετε, το ναυτικό είναι ένα κοστοβόρο όπλο. Η ναυπήγηση των πλοίων είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει χρήμα για να φτιαχτεί. Δηλαδή δεν είναι απλά δίνω ένα όπλο σε 10 στρατιώτες και έχω φτιάξει μια μονάδα. Οι ναυπηγήσεις των πλοίων πάντα θέλουν χρήμα. Πώς λοιπόν φτάσαν αυτοί οι άνθρωποι να φτιάξουν έναν από τους πιο αξιόμαχους στόλους της τότε Ευρώπης? Συνέβησαν διάφορα πράγματα, τα οποία διάφορες καταστάσεις που βοήθησαν στην οικονομική τους πρόοδο. Μία από αυτές ήταν ότι ήταν τα Οθωμανικά προνόμια. Κάποιες περιοχές της Ελλάδος αποκτούσαν για διαφόρους λόγους προνόμια, μια προνομιακή μεταχείριση.
Αυτό αμέσως έβαζε αυτές τις τοποθεσίες σε μια καλύτερη μοίρα. Σε πλεονεκτική μοίρα. Ναι, οικονομικά. Από ό,τι ήταν άλλες. Μπορούσαν να αναπτύξουν το εμπόριο. Δεύτερον, πολεμικές καταστάσεις. Τώρα πάμε λίγο παγκόσμια. Η ρωσική αυτοκρατορία επιθυμούσε, ήταν ένα σχέδιο της Εκατερίνης της Μεγάλης, να δημιουργήσει μια ελληνική αυτοκρατορία με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, για να βάλει τον γιο της αυτοκράτορα. Αυτή η αυτοκρατορία θα ήταν, όπως καταλαβαίνουμε... Είχε λίγο απότερο στόχο τελικά. Ναι. Θα ήταν ένα υποχείριο, αλλά στην αποστολή της αυτή, η Εκατερίνη η Μεγάλη, ήταν πολύ θετική στο να συμμετάσχουν Έλληνες σε αυτή την, στον ρωσικό στρατό και στο ρωσικό ναυτικό. Πράγματι, πάρα πολλοί Έλληνες συμμετέχουν, πάρα πολλές οικογένειες εγκαταστάθηκαν στη Ρωσία, όπως είναι η οικογένεια των Μελισσινών, και κάνανε και καριέρα στο στρατό και στο ναυτικό της ρωσικής αυτοκρατορίας. Οι πόλεμοι μεταξύ ρωσικής αυτοκρατορίας και οθωμανικής αυτοκρατορίας κατέληγαν σε συνθήκες. Η πιο φημισμένη συνθήκη είναι αυτή του Κιουτσούκ Κάιναρτζι, με την οποία τα ελληνικά πλοία μπορούν να πλεύσουν με ρωσική σημαία. Αυτό δημιουργεί μια δυνατότητα στους Έλληνες εμπόρους να πλέουν πια ανενόχλητοι στο Αιγαίο και στις ανατολικές θάλασσες που ήταν υπό την κατοχή των Οθωμανών. Στη συνέχεια οι Οθωμανοί προτείνουν στους νησιώτες τη λεγόμενη γρεκοτουρκική σημαία για να αντιμετωπίσουν αυτή την επιρροή της Ρωσίας στο Αιγαίο. Κατόπιν οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι. Οι Βρετανοί επιβάλλουν υπηρωτικό αποκλεισμό, θαλάσσιο αποκλεισμό της Ευρωπαϊκής Υπήρου, και οι Έλληνες καπεταναίοι διασπούν αυτόν τον αποκλεισμό και δίνουν εφόδια στους Γάλλους. Παράλληλα, λόγω των Ναπολεόντιων πολέμων, εξαφανίζεται η Γαλλία ως εμπορική δύναμη από την Ανατολική Μεσόγειο. Και το κενό το συμπληρώνουν οι Έλληνες. Και έτσι λοιπόν συγκροτείται μία ομάδα ανθρώπων, ένας αριθμός πλουσίων πλέον εμπόρων, οι οποίοι ακριβώς έχουν και τα πλοία παράλληλα, είναι πλειοκτήτες. Είναι πλειοκτήτες. Και πείτε μας αυτό, του πώς ένα εμπορικό πλοίο μπορεί να γίνει πολεμικό. Τα πληρώματα στα πολεμικά πλοία της εποχής έπρεπε να είναι αξιόμαχα. Για τον λόγο που είπαμε. Υπήρχε το θέμα της πειρατείας. Για την ακρίβεια, κανένας δεν ήταν ασφαλής στις θάλασσες. Αυτό ουσιαστικά ήταν η πρώτη πολεμική προετοιμασία των ναυτικών πληρωμάτων. Βέβαια, οι Έλληνες προετοιμάζονταν και στο Οθωμανικό ναυτικό. Το Οθωμανικό ναυτικό διατηρούσε ως επιτοπλίστων ναυτικά πληρώματα την Ελλάδα. Οι Οθωμανοί δεν είναι δόκιμο να τους λέμε Τούρκους ακριβώς. Έτσι, η Οθωμανική αυτοκρατορία είναι μια πολυεθνική αυτοκρατορία. Οι Οθωμανοί διακρίνονταν στον πόλεμο με τη Σπάθη. Ήταν πολύ καλοί πολεμιστές. Ήταν στεριανοί πολεμιστές. Αλλά ήταν περισσότερο. Στεριανοί. Ναι. Για τα ναυτικά καθήκοντα είχαν τους Έλληνες. Γι' αυτό και όταν εξεράγει η Ελληνική Επανάσταση, τα Οθωμανικά πλοία στερήθηκαν αυτή τη ναυτοσύνη που την έδιναν οι Έλληνες. Για τη μετατροπή ενός εμπορικού, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, ενός εμπορικού σε ένα πολεμικό πλοίο, δεν ήθελε και πολλές μεγάλες μετατροπές. Δεν είναι ο 20ος αιώνας που ένα πολεμικό πλοίο οφείλει να έχει τεχνολογικά εξαρτήματα τα οποία δεν μπορεί να έχει ένα εμπορικό πλοίο, και οφείλει να έχει και όπλα, πυράβλους. Το εμπορικό πλοίο εκείνης της εποχής είχε κανόνια. Άρα τα κανόνια μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για πολεμικούς σκοπούς, όχι μόνο για άμυνα. Οπότε ο εμπορικός στόλος των Τριών Νήσων, άμα τη εκρήξη της Επαναστάσεως, έγινε πολεμικός. Όπως πολύ εύκολα ένα εμπορικό πλοίο μπορούσε να γίνει μια πλεούμενη βόμβα. Είναι τα μπουρλοτιέρικα. Ακριβώς. Πλοία αυτά που κατάφεραν πάρα πολλές νίκες και έγραψαν στιγμές δόξας για το ελληνικό ναυτικό. Και έπαιξαν και αποφασιστικό ρόλο σε πολλές ναυμαχίες της εποχής εκείνης. Να πάμε έτσι, να κάνουμε ένα άλμα και να φτάσουμε στα τέλη του 1826,
όπου καταγράφονται τα πρώτα εθνικά πολεμικά πλοία, δηλαδή αυτά που ανήκουν στο κράτος. Είναι η φρεγάτα Ελλάς, το ατμοκίνητο Καρτερία, και αποκτήθηκαν κυρίως με τα χρήματα του πρώτου ελληνικού δανείου. Αρχίζουν τα δάνεια, τα οποία θα συνεχιστούν. Έχετε καταγράψει αρκετά μέσα σε αυτό το βιβλίο για την αγορά πλοίων. Πολλοένα ακριβαίνουν, έτσι, τα πλοία εννοώ. Ο Τρινήσιος Στόλος, τελείο Τρινήσιος, Ίδρα, Σπέτσας και Ψαρά των τριών νήσων, ήταν ένας ιδιόκτητος στόλος. Μινιστέριον των Ναυτικών υπήρχε, για να το πούμε νεοελληνικά, Υπουργείο των Ναυτικών υπήρχε, αλλά δεν είχε καμιά ουσιαστική δικαιοδοσία πάνω στα ιδιόκτητα πλοία. Κάποια στιγμή όμως έπρεπε να αγοραστούν και εθνικά πλοία, να δημιουργηθεί ο εθνικός στόλος. Κάτω από αυτή την οπτική αγοράστηκαν τα πλοία που είπατε. Η φρεγάτα Ελλάς του Μιαούλη θα μας απασχολήσει λίγο αργότερα και η Καρτερία, την οποία την οφείλουμε στις ενέργειες ενός θερμού φιλέλληνα, του Frank Abney Hastings ή Άστινγκς όπως το λένε στα ελληνικά. Ο Άστινγκς του Άστιγκος. Ο Άστινγκς του Άστιγκος. Καταπληκτικό. Ο Κάνινγκ του Κάνινγκος. Του Κάνινγκος, ακριβώς. Όπου ο άνθρωπος αυτός έπεισε την ελληνική κυβέρνηση μετά από πολύ pressing, για να το πούμε πιο μοντέρνα. Και όχι απλά έπεισε την ελληνική κυβέρνηση, έδωσε και μέρος. Έδωσε και εκείνος χρήματα. Έδωσε μέρος των χρημάτων. Γιατί άλλο επίεση, άλλο το να συνεισφέρεις κι εσύ. Και ανέλαβε κυβερνήτης. Ισόβιος. Ναι, του Καρτερία. Και μάλιστα πέθανε σε επιχειρήσεις ανακατάληψης του Μεσολογγίου στην Πολεορκία του Αιτωλικού. Να πάμε δύο χρόνια αργότερα, το 1828, όταν στην Ελλάδα έρχεται ο Καποδίστριας και γίνονται οι πιο σοβαρές προσπάθειες, ας πούμε, να μπει τάξη στην υπόθεση πολεμικό ναυτικό, να πάρει γενικά μια μορφή κράτους. Αυτό το μόρφωμα, αυτό το κράτος προσπαθούσε να γεννηθεί. Ζούσε τις οδύνες της εθνογένεσης, όπως λέμε. Ακριβώς. Όπου υπάρχουν τοπικοί, πώς να τους πούμε, όχι δημογέροντες, άνθρωποι δημογέροντες, και δημογέροντες, τοπικοί άρχοντες, ναι, τοπικοί άρχοντες προσπαθούν να διατηρήσουν αυτή τη δύναμη που είχαν στα χρόνια της Οθωμανικής κατοχής και βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο να απεμπολίσουν αυτό το δικαίωμα. Και αυτό ισχύει και για τους πλειοκτήτες εποχής. Τους νοικοκυρέους. Τους νοικοκυρέους. Σωστά. Τους εφοπλιστές. Τους εφοπλιστές, ακριβώς. Αυτοί που όπλιζαν δηλαδή, έτσι. Ακριβώς. Για περιγράψτε μας λίγο το κλίμα εκείνης της εποχής. Με τους, τι προσπάθησε να κάνει ο Καποδίστριας και ποια ήταν η αντίδραση. Που ξέρουμε που κατέληξε βεβαίως η αντίδραση, αλλά. Τι να πρωτοπεριγράψει κανείς από την Ελλάδα του 1828. Ας Ελλάδα μείνουμε στο πολεμικό ναυτικό, ναι, όντως, ναι, έχετε δίκιο. Η Ελλάδα, πρέπει όμως να λιγάκι να πούμε λίγο ποια, ναι, ήταν η κατάσταση της χώρας. Η Ελλάδα το 1828 πυρπολείται από τον στρατό του Ιμπραήμ. Πολύ λίγα μέρη έχουν μείνει ελεύθερα, μεταξύ αυτών η Μάνη και η Ίδρα. Ο δε Ιμπραήμ είχε μια μανία με την Ίδρα, την έλεγε Μικρά Αγγλία. Γιατί όπου ο Αιγυπτιακός στόλος συναντούσε τον Ιδραίκο, πάντα όχι απλά έχανε, έπεφτε και σε σύγχυση ο Ιμπραήμ, δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει καλά τους ελιγμούς των Ελλήνων. Γι' αυτό το λόγο την έλεγε Μικρά Αγγλία και είχε μια ψύχωση να την καταλάβει. Οπότε η Ελλάδα σε εκείνη τη φάση βρίσκεται σε ένα καθεστώς διάλυσης, βρίσκεται ένας ξένος στρατός να πυρπολεί τα εδάφη. Η οικονομία είναι μηδενισμένη, απολύτως. Δεν υπάρχει ούτε εσωτερική ούτε εξωτερική οικονομία. Και το πιο σημαντικό, ακόμα δεν έχει καθοριστεί το διπλωματικό στάτους της χώρας, το πολιτικό στάτους της χώρας. Θα είναι αυτόνομη, θα είναι ανεξάρτητη. Ποιες περιοχές θα ανήκαν στο νεότευτο κράτος. Και γι' αυτό και ο Καποδίστριας είχε ως πρώτη στο μέλημά του να καταλάβει όσο περισσότερα εδάφη μπορούσε για να πάει στα διπλωματικά φόρα και να πει αυτό το μέρος είναι ελεύθερο και πρέπει να ενταχθεί στην Ελλάδα. Ο Καποδίστριας με τις διπλωματικές του προσπάθειες πραγματικά κατάφερε πολύ ευνοϊκότερες καταστάσεις διπλωματικές για το ελληνικό κράτος και βέβαια το ελληνικό κράτος
κατάφερε να γίνει ανεξάρτητο. Αυτά τα οφείλουμε στις διπλωματικές προσπάθειες του Καποδίστρια, ο οποίος είχε και ένα πολύ σημαντικό προσωπικό εκτόπισμα, έτσι. Ναι, ήταν διπλωμάτης με πολύ μεγάλη ιστορία. Είχε μεγάλη διπλωματική καριέρα στη Ρωσική Αυτοκρατορία. Ήταν γνωστός στις ευρωπαϊκές αυλές. Γνωστός και στο Μέτερνιχ. Ήταν άνθρωπος, ήταν γνωστός. Δεν ήταν κάποιος τυχαίος. Αυτή η εικόνα διάλυσης απαιτούσε δραστικά μέτρα. Και ο Καποδίστριας ήταν πολύ σαφής ότι σκοπός μου είναι να δημιουργήσω ένα συγκεντρωτικό κράτος. Και δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Η Ελλάδα έπρεπε να περάσει στην ατερικότητα. Αναγκαστικά θα έπρεπε να είναι συγκεντρωτικό, γιατί ήταν παραήταν ασυνάρτητο και λογικά ήταν αυτά τα φαινόμενα. Ήταν το πέρασμα από το ακριβώς αυτοκρατορικό περιβάλλον στο έθνος κράτος. Ξέρετε, πολύ σήμερα... Αυτοκρατορικό περιβάλλον υποκατοχή. Ναι. Ξέρετε, πολύ σήμερα παίρνουμε ως δεδομένα την κατάσταση που ζούμε. Εμείς ζούμε σε ένα έθνος κράτος και ξέρουμε τι σημαίνει ένα έθνος, ένα κράτος. Εκείνη την εποχή ο κόσμος είχε μια συγκεχημένη αντίληψη για το τι επρόκειτο να δημιουργηθεί. Αυτό το οποίο ξέρανε είναι ότι ζούσανε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, υπήρχε το Ρουμ Μιλιέτ, δηλαδή υπήρχε ουσιαστικά το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η οργάνωσή του, και φυσικά υπήρχαν και τα προνόμια. Όταν λοιπόν έχετε ένας καινούριος κυβερνήτης και λέει ότι ξεχάσετε αυτά που ξέρατε, πλέον θα έχουμε ένα κράτος με μια πρωτεύουσα και δεν νοείται καθεστώς δικαιωμάτων και το καθένα στο δικό του μπαϊράκι. Ακριβώς, και ανισοτικών καταστάσεων μέσα στο κράτος, γιατί το κράτος έπρεπε να επιβάλλει τη νέα του εξουσία. Πολύ απλά δεν μπορούσε ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Έπρεπε επίσης να επιβάλλει τη φορολογία, που δεν ήταν καθόλου δημοφιλής. Ναι, ναι, τη φορολογία. Ούτε στο ένα μέρος που αναφέρεται, ούτε στο άλλο, ούτε στην Ήδρα, ούτε στη Μάνη. Ακριβώς. Δεν κέρδισε συμπάθειες ούτε από αυτό, βεβαίως. Να προχωρήσουμε να δούμε λοιπόν την προσπάθεια που έκανε ως προς την, όχι ανασύσταση, ως προς τη συγκρότηση του πολεμικού ναυτικού. Καταρχάς να έχουν βαθμούς και κάπως να κερδίζονται αυτοί οι βαθμοί. Ακριβώς. Τα κρατικά των μη ενστόλων, γιατί τότε δεν είχαν στολές. Έτσι, ακόμη είναι πολύ συγκεκριμένο και αυτό. Πολύ αργότερα οι στολές. Το σημαντικότερο που επέβαλε ο Καποδίστριας, ή σωστότερα η διοίκηση Καποδίστρια, είναι τα κρατικά διπλώματα. Το κρατικό δίπλωμα ήταν πολύ σημαντικό, γιατί απαιτούσε την απόκτησή του για να πάρει κάποιος τον επόμενο βαθμό. Δεν μπορούσαν λοιπόν πλέον οι δημογεροντίες των νήσων να δίνουν τους βαθμούς, αλλά το κράτος. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία συντελεί στην εμπέδωση ότι πλέον υπάρχει ένα εθνικό ναυτικό. Μια κεντρική εξουσία γενικότερα. Ακριβώς. Βέβαια είναι στα πλαίσια της πολιτικής του Καποδίστρια, που είναι συγκεντρωτική. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, πιστεύω. Παράλληλα γίνεται ένα ξεκαθάρισμα στους βαθμούς κτλ. Αλλά το πιο σημαντικό είναι τα κρατικά διπλώματα. Δηλαδή, αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε από την διακυβέρνηση Καποδίστρια όσον αφορά το ναυτικό, είναι αυτή η πολύ σημαντική εξέλιξη. Και συγκροτεί και το Πολεμικό Συμβούλιο, έτσι πρώτη φορά προσπαθεί να φτιάξει κάτι σαν δομή. Άκρος πυραμοειδής και συγκεντρωτική. Ναι. Όλα καταλήγουν στον Καποδίστρια και ο Καποδίστρας έχει τον τελευταίο λόγο για όλα, ακόμα και που δημιουργείται ένα Συμβούλιο των Ναυτικών Υποθέσεων στον Πόρο, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το αντίστοιχο γεν, ένα τέτοιο πράγμα. Έχει απλά συμβουλευτικό ρόλο. Το 1829 δημιουργούνται 6 φροντιστήρια. Τα υπουργεία. Το ένα, ναι, ακριβώς. Το ένα ήταν το επί των στρατιωτικών και πολεμικού ναυτικού. Και την ίδια χρονιά μετράμε 36 εθνικά πλοία, δηλαδή αυτά που ανήκουν στο κράτος, όπως είπαμε νωρίτερα. Πολλά από αυτά βέβαια είναι σε δεινή κατάσταση. Έχει όμως και 56 ενεργά πλοία. Τα περισσότερα είναι λάφυρα, εντός εισαγωγικών, από τον πόλεμο κατά της πειρατείας. Ναι, ναι. Τα πλοία εκείνη την εποχή... Όπου οι πειρατές κινούνται στις βόρειες Ποράδες και στη Γραμβούσα. Ακριβώς. Στην Κρήτη κοντά. Τα πλοία εκείνη την εποχή χωρίζονται σε δύο.
στα εθνικά πλοία, σε δύο κατηγορίες. Στα εθνικά πλοία και στα πλοία εν εθνική υπηρεσία. Είναι αυτά τα οποία παραμένουν στην κυριότητα των αγωνιστών πλειοκτητών, αλλά τα δίνουν επιδανισμό στο κράτος. Ήταν ένα είδος επίτακτου πλοίου, λίγο πιο έτσι γενικά να το πούμε, γιατί δεν είναι ακριβής η σύγκριση. Ένα είδος επιτάκτου πλοίου. Και ήταν σημαντική αυτή η ενίσχυση για το ναυτικό της εποχής, διότι δεν υπήρχε στόλος μεγάλος. Να προχωρήσουμε στην οθωνική περίοδο, ναι, όπου εκεί γίνεται μία ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια να δοθεί μία μορφή σε αυτό που λέγεται πολεμικό ναυτικό, να αποκτήσουν μόρφωση οι άνθρωποι του, αρχίζοντας από τους αξιωματικούς, να αποκτήσουν στολές, να μπορούν να κρατήσουν ένα ημερολόγιο, στοιχειώδες. Εμφανίζεται επίσης στο προσκήνιο ένα εμβληματικό όνομα, ο Παλάσκας. Μάλιστα. Για όσους έχουν υπηρετήσει το ναυτικό, νομίζω, μάλιστα, αλλά και για όσους δεν έχουν υπηρετήσει, είναι ένα, μάλιστα, πολύ γνωστό όνομα. Όταν κανείς διαβάζει ελληνική ιστορία, σε μερικά σημεία εκπλήσεται, γιατί η Αντιβασιλεία και ο Όθωνας είναι η συνέχεια του οράματος του Καποδίστρια. Και η Αντιβασιλεία και ο Όθωνας προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα συγκεντρωτικό κράτος και να δημιουργήσουν μέσα σε αυτά τα πλαίσια και ένα βασιλικό πλέον ναυτικό. Όπως είπα στην αρχή της συζήτησής μας, το να φτιάξει κανείς έναν αξιόμαχο στόλο θέλει πολλά λεφτά. Είναι κοστοβόρο. Οπότε η Αντιβασιλεία και μετέπειτα ο Όθωνας προσπάθησαν να φτιάξουν τα άλλα. Τα άλλα. Τα οποία όμως ήταν πολύ σημαντικά. Προσπάθησαν να βάλουν μια τάξη στην ιεραρχία. Υπήρχαν πάρα πολλοί ναύαρχοι. Γιατί όλοι οι αγωνιστές υποθέτω ότι ήθελαν για τον εαυτό τους τον ανώτατο βαθμό. Ακριβώς. Και όλοι θεωρούσαν ότι είχαν προσφέρει πολλά στην Επανάσταση. Δικαίως. Δικαίως. Γι' αυτό λοιπόν συγκροτήθηκε επιτροπή η οποία. Αξιολόγησης. Τι είχε προσφέρει ποιος είχε προσφέρει τι στην Επανάσταση. Και έτσι καταρτίστηκαν νέες επετηρίδες. Δόθηκε ιδιαίτερη μέρημνα στην μόρφωση των αξιωματικών. Να μπορούν, όπως είπατε πολύ σωστά, να κρατήσουν ένα ημερολόγιο πλοίου. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση επίσης στη στολή. Ότι έπρεπε να φτιαχτεί μια στολή, να υπάρχει μια ομοιομορφία στα στελέχη του ναυτικού. Βέβαια αυτό απέτυχε. Για αυτόν τον λόγο υπάρχει. Για τον ίδιο λόγο, μάλλον για τον αντίθετο λόγο για τον οποίο φτιάχνεται μια στολή, απέτυχε να υπάρξει. Δηλαδή η στολή, πέραν όλων των πρακτικών πραγμάτων, σου φτιάχνει μια ψυχολογία. Σε κάνει να νιώθεις ότι ανήκεις κάπου. Ότι είσαι. Ναι, λόγω εθνικής υπερηφάνειας και τοπικής υπερηφάνειας, για να το πούμε ορθότερα. Τα στελέχη του ναυτικού ήταν αυτονομημένα. Δεν ήθελαν να υιοθετήσουν. Και ήταν και φράγκικα τα ρούχα αυτά. Ναι, ήταν και φράγκικα. Ακόμα χειρότερα, δεν ήθελαν να τα υιοθετήσουν. Και μάλιστα έχει πολύ. Και επί Όθωνος ήταν πολύ βαρύτιμη η στόλη που είχε προταθεί, με επομίδες, με ξύφι, με όλα αυτά που ήταν και πανάκριβα. Ακριβώς. Και δεν είχαν και πολλές φορές τα στελέχη του ναυτικού εκείνη την εποχή, δεν είχαν τα λεφτά για να πάρουν τα εξαρτήματα της στολής. Και μάλιστα υπάρχει έγγραφο στο οποίο προτείνει προς την επί των ναυτικών γραμματεία, το Υπουργείο ας πούμε ναυτικών, ότι να κρατηθεί ένα ποσό από τον μισθό και να κρατείται ένα ποσό από το μισθό και να δοθούν 30.000 δραχμές, ποσό μυθικό για την εποχή, για να αγοραστούν εξαρτήματα για τις στολές. Η ουσία είναι ότι ό,τι έγινε και ό,τι κουτσο έγινε, καλά και έγινε. Δηλαδή, επί οθωνικής περίοδου το ναυτικό αρχίζει και μπαίνει στο δρόμο του να γίνει ένα νεωτερικό και σύγχρονο ναυτικό. Οι προσπάθειες που γίνονται, ακόμα και αν κάποιες από αυτές αποτυγχάνουν, όπως το ναυτικό παιδευτήριο, όπου είπατε πριν, με τον Λεωνίδα Παλάσκα, λειτουργούν ως εφαλτήριο. Δηλαδή καμιά φορά η αποτυχία είναι καλύτερη από την επιτυχία, γιατί είναι, σου δίνει τι δεν πρέπει να κάνεις. Να. Και για να ολοκληρώσω, εκείνη την περίοδο εμφανίζεται η χρυσή νεολαία του ναυτικού. Είναι παιδιά
τα οποία σπουδάζουν στο εξωτερικό. Όπως και ο Παλάσκας. Όπως και ο Παλάσκας. Ο Παλάσκας με δικές του δαπάνες. Οι οποίοι όταν έρχονται πίσω στην Ελλάδα προσπαθούν να μεταλαμπαδεύσουν τις ιδέες που αποκόμισαν. Και τις γνώσεις. Και τις γνώσεις που αποκόμισαν από το εξωτερικό. Κάποιοι εκπαιδεύονται και σε ξένους στόλους, έτσι. Δηλαδή δεν έχουμε στόλους. Το θεωρητικό. Ο Παλάσκας ήταν στο Γαλλικό στόλο συγκεκριμένα. Είχε μια αιμονή, με την καλή την έννοια, να φτιαχτεί η ναυτική εκπαίδευση. Τίθεται διοικητής του ναυτικού εκπαιδευτηρίου. Και πέρα από τοπικισμούς και πέρα από ευνοιοκρατίες, και αυτό ήταν που πλήρωσε κάποια στιγμή, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Ο Παλάσκας ήρθε σε σύγκρουση ακριβώς με μια παλιότερη κατάσταση ναυμάχων, οι οποίοι επιθυμούσαν να περνάει εντός εισαγωγικών το δικό του. Τα στελέχη του ναυτικού, ακόμα και τα μεγάλα, ιδίως ο Κανάρης, επί υπουργείας του έγινε το ναυτικό παιδευτήριο και δεν είναι τυχαίο, κοιτάζανε προς τα έξω. Θέλανε να πάρουν παράδειγμα πώς είναι τα ναυτικά του εξωτερικού, να οργανώσουν και αυτοί το δικό τους. Και από εκεί ξεκινάει μια παράδοση που υπάρχει μέχρι σήμερα στο ναυτικό, της προοδευτικότητας. Το ναυτικό είναι ένα όπλο το οποίο ενστερνίζεται με μεγάλη ταχύτητα, διότι είναι και τεχνικό όπλο. Έχει να κάνει δηλαδή με τεχνολογία, δεν μπορεί ένα ναυτικό να μένει πίσω. Ενστερνίζεται με μεγάλη ταχύτητα τις εξελίξεις έξω. Και αυτό ξεκινάει από την εποχή του Όθωνα. Η πρώτη ναυτική δόκιμη, ας το πούμε, ούτε καν λέγονταν έτσι, να υποθέσω, είναι αυτή που ουσιαστικά φυτούν εκεί που φυτούν και οι ευέλπιδες της εποχής, όπου είναι στην Αίγινα η πρώτη σχολή ευελπίδων, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Και μετά επιχειρείται η πρώτη σχολή να λειτουργήσει πάνω σε ένα πλοίο, σε μια κορβέτα. Την κορβέτα Λουδοβίκος. Αποτυγχάνει αυτή η προσπάθεια. Αποτυγχάνει. Ήταν μια κορβέτα πολύ μεγάλη για τις ανάγκες του ναυτικού και χρησιμοποιήθηκε για να στεγάσει την πρώτη σχολή παραγωγής αξιωματικών. Κυβερνήτης ήταν ένας παλιός ναυμάχος. Ύπαρχος ήταν ο Λεωνίδας Παλάσκας και διοικητής της σχολής αυτής. Τελικά συγκρούστηκαν οι δύο κόσμοι. Ο Λεωνίδας Παλάσκας συγκρούστηκε με τον κυβερνήτη, τον ναυμάχο του 21. Το πιο παραδοσιακό που λέγαμε. Το πιο παραδοσιακό. Αποτέλεσμα είναι ότι το ναυτικό παιδευτήριο απέτυχε. Εν τούτης, αυτή η αποτυχία θα οδηγήσει αργότερα τον Παλάσκα να κάνει μια πρόταση στο Υπουργείο Ναυτικών, μια αναφορά, ας το πούμε έτσι, που να λέει τι πρέπει να γίνει για να φτιαχτεί μια σχολή. Γι' αυτό σας λέω, είναι σημαντική και η αποτυχία, όχι μόνο η επιτυχία. Είναι στο πλαίσιο της προσπάθειας. Είναι στο πλαίσιο της προσπάθειας. Να προχωρήσουμε στα χρόνια του Γεωργίου του Πρώτου, όπου η Βρετανία δίνει ως πρίκα στο νέο βασιλιά τα Επτάνησα. Τα Επτάνησα, ναι. Πολύ σημαντικό. Και έχουμε μία κοσμογονία πάλι τότε, μετονομάζονται από ιδρύματα και πλοία, μέχρι που τίθενται σε θεσιμότητα κάποιοι από τους παλιούς. Ο Γεώργιος ο Πρώτος ήταν ένας βασιλιάς με πολύ μεγάλο πολιτικό αισθητήριο. Ήξερε πώς να χειρίζεται την πολιτική και γι' αυτό κράτησε την ισχύ του θρόνου μέχρι και το 1912. Από εκείνη την εποχή ξεκινάει και η πρώτη προσπάθεια, μετά την Κρητική Επανάσταση συγκεκριμένα, εξυγχρονισμού του ναυτικού. Τα Ιόνια νησιά, για να έρθω σε αυτό που μου είπατε, ενετάχθησαν στο ελληνικό κράτος, γιατί η Μεγάλη Βρετανία, αφού, ας πούμε καλύτερα η Αγγλία, αφού είχε τραυματίσει την αγγλοφιλία της αρκετά, θεώρησε ότι ήταν σωστό να δώσει ως πρίκα τα Ιόνια νησιά. Τώρα σχετικά με το ναυτικό θα εξυγχρονιστεί από το 1866 και μετά την Κρητική Επανάσταση. Θέλω να σημειώσουμε ένα γεγονός που συμβαίνει ακριβώς μία χρονιά νωρίτερα, το 1865, όταν με βασιλικό διάταγμα και κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Ναυτικών, του Δημητρίου Μπουντούρη, κατά τις ναυτικές παρατάξεις, διαβάζω,
ορίζεται να πεανίζεται ο ύμνος στην ελευθερία. Ναι, ναι, ναι. Ο μετέπειτα εθνικός ύμνος. Ο μετέπειτα εθνικός ύμνος. Είναι ένα σημαντικό, νομίζω, ορόσημο που θα πρέπει να το αναφέρουμε και ξεκίνησε από την πρόταση του τότε Υπουργού Ναυτικών. Ακριβώς. Όπως λοιπόν, και η σημαία που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι η ναυτική σημαία. Πολύ σωστά. Παλαιότερα είχαμε τη στεριανή σημαία με το Σταυρό. Ναι, τώρα έχουμε. Αλλά έχει επικρατήσει με τις εννέα. Ακριβώς. Λοιπόν, 1866, Κρητική Επανάσταση, η πρώτη Κρητική Επανάσταση, όπου ακόμη έχουμε έναν στολίσκο που κυνηγάει πειρατές. Δεν είναι ακόμη κανονικός στόλος, αξιόμαχος ή συγκρίσιμος με τους στόλους των άλλων κρατών της Ευρώπης. Ακριβώς. Είναι το λάθος, το χρόνιο λάθος της ηγεσίας να θεωρεί το ναυτικό ως στόλο αντιμετώπισης πειρατείας και εξυπηρέτησης κρατικών αναγκών. Δηλαδή και μεταφορά στρατευμάτων, ίσως. Και υπαλλήλων. Και αυτό γιατί πρέπει να σκεφτούμε, να θεωρήσουμε ότι η Ελλάδα εκείνη την εποχή δεν είχε δρόμους. Πολύ σημαντικό. Άρα οι θαλάσσιες μεταφορές. Γίνονται με τα πλοία. Με τα πλοία. Άρα ήταν πολύ σημαντικές οι θαλάσσιες μεταφορές. Το θέμα τώρα τι γίνεται. Η Κρητική Επανάσταση δημιουργεί αναβρασμό και στην Ελλάδα. Δημιουργούνται επιτροπές. Η Ελλάδα όμως δεν μπορεί να πάρει άμεσα το μέρος των Κρητών και δημιουργούνται ατμόπλια, φτιάχνονται ατμόπλια τα οποία μεταφέρουν εφόδια και πολεμοφόδια αλλά και εθελοντές στους Κρήτες. Αυτό δημιουργεί μια εκρηκτική κατάσταση που η οποία καταλήγει στο να καταδιώκει να καταδιώκουν οθωμανικά πλοία το ατμόπλιο ένωσης και να το παγιδεύουν στη Σύρο. Συμβολικό θα έλεγα. Ακριβώς. Το ατμόπλιο ένωσης να παγιδεύεται. Παγιδεύει στη Σύρο. Όπου ο Οθωμανικός στόλος είναι πανίσχυρος συγκριτικά. Και συγκριτικά με εμάς είναι πανίσχυρος. Γιατί έχουμε μόνο ένα αξιόμαχο πλοίο, την ατμοφρεγάτα Ελλάς. Ακριβώς. Και τότε λοιπόν συνάπτεται ένα ακόμη δάνειο. Ακριβώς. Υπό την πίεση και της κοινής γνώμης, η κυβέρνηση Κουμουνδούρου συνάπτει ένα δάνειο 25 εκατομμυρίων. Και αγοράζει κάποια ταχύπλοα. Τα δύο ταχύπλοα τα οποία είναι πολύ κακή η μοίρα τους, τον Μπουμπουλίνα και το Αμφιτρίτη. Ναι, ήταν το Μπουμπουλίνα ανατινάσεται στην Αγγλία, ούτε καν μπόρεσε να ξεκινήσει να έρθει προς τα κάτω. Ακριβώς. Και το Αμφιτρίτη, το οποίο φτάνει μεν και με τους διασωθέντες του Μπουμπουλίνα. Δημιουργεί άσχημες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη, γιατί το πληρώσαμε αυτό που ανατινάχθηκε, το πληρώσαμε, έτσι. Ναι, ναι. Εμφανώς υστερούσε σε πολεμικά χαρακτηριστικά, για να χρησιμοποιήσω την έκφραση που λέγανε οι εφημερίδες της εποχής. Mm-hmm. Ήταν ατυχής οι αγορές αυτές, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Όπου η Αμφιτρίτη, το πλοίο που έφτασε, τελικά καταλήγει να γίνεται θαλαμικός του βασιλιά. Γιατί, όπως είπατε, είχε χαρακτηριστικά περισσότερο ενός μικρού εμπορικού πλοίου. Ακριβώς. Όπου φτάνουμε στα 1868, όπου αγοράζεται το Βασιλεύς Γεώργιος. Ακριβώς. Το οποίο άργησε λίγο, ήρθε δύο χρόνια αργότερα. Βλέπουμε πάρα πολλά γεγονότα έτσι, τα οποία μας απογοητεύουν. Αποκτούμε δύο πλοία, το Βασιλεύς Γεώργιος και το Βασίλισσα Όλγα. Το Βασίλισσα Όλγα. Αυτό είναι ένα πλοίο για το οποίο μπορούμε να είμαστε περήφανοι, διαβάζω στο βιβλίο σας. Ναι. Το μεγαλύτερο πλοίο που διαθέτει εκείνη τη στιγμή ο ελληνικός στόλος. Ακριβώς. Τούτης και αυτά τα πλοία. Και αυτό έβαζε νερά όμως. Ακριβώς. Ακριβώς. Η Βασίλισσα Όλγα έβαζε νερά με αποτέλεσμα να προκαλέσει επιστολή διαμαρτυρίας του Παλάσκα προς το Υπουργείο Ναυτικών, γιατί και ο Παλάσκας δεν άντυχε να βλέπει το πλοίο του να σαπίζει. Και αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργείου Ναυτικών, τον οποίο τον επανέφερε στην τάξη. Γιατί ο Παλάσκας φαινότανε σε αυτή του την αναφορά ότι τους έλεγε «κάντε κάτι, το πλοίο βουλιάζει». Στο τέλος της εποχής αυτής, το πολεμικό ναυτικό, ενώ έχουν γίνει προσπάθειες, βρίσκεται πάλι κοντά στο σημείο μηδέν. Δηλαδή, η Βασίλισσα Όλγα σαπίζει στον πόρο, 1873, ακριβώς. Το τέλος της. Ο Βασιλεύς Γεώργιος, που ήταν ένα πολύ όμορφο πλοίο, επίσης δεν έχει επιχειρησιακές δυνατότητες. Το 1878 ναυπηγείται το Ναύαρχος Μιαούλη στη Γαλλία. Ακριβώς. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό πλοίο. Μάλιστα το 1900 το πλοίο αυτό πήγε στην Αμερική μεταφέροντας το Κίμους. Ήταν πλοίο προς επίδειξη της σημαίας, ήταν ένα όμορφο πλοίο, δεν ήταν πολεμικό.
με την έννοια του όρου. Ναι. Ήταν ένα πολύ όμορφο πλοίο προς επίδειξη της σημαίας και για ταξίδια των δοκίμων. Σε αυτό το σημείο να πω ότι έχει γραφτεί ένα πολύ ωραίο βιβλίο για αυτό το ταξίδι του 1900, του Μίλεση και του συναδέλφου αντιπλοιάρχου Τρυπόντικα, το οποίο περιγράφει αυτό το ταξίδι και τις εμπειρίες του, εμπειρίες του πληρώματος από τα λιμάνια της... Να υποθέσω ότι βρέθηκαν ημερολόγια. Τα έχουμε τα ημερολόγια τους και από αυτά τα ημερολόγια... Πολύ ωραία. Είναι πάντα συγκινητικά αυτά τα κείμενα. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Πραγματικά. Και μας δίνουν μια άλλη ματιά πέρα από αυτή του ιστορικού. Είναι η βιωμένη ιστορία της καθημερινότητας. Βλέπεις πώς τα βλέπανε τα πράγματα. Ακριβώς. Και την εποχή. Εγώ σηκώνω λίγο ακόμη ταχύτητα να φτάσουμε στα χρόνια του Χαρίλαου Τρικούπη που έχει μείνει στην ιστορία. Να θυμίσουμε ότι κυβέρνησε από το 1882 στο 1895. Γνωστότερος για το δυστυχώς πτωχεύσαμε και λιγότερο γνωστός για αυτό που θα έπρεπε να είναι γνωστός ο κυβερνήτης εκείνος, ο οποίος ήταν ο ανορθωτής της χώρας πίσω από μεγάλα έργα της εποχής, και μαθαίνουμε από το βιβλίο σας ότι είχε μεγάλα όνειρα και για το πολεμικό ναυτικό. Ακριβώς. Κάλεσε ξένες αποστολές για το στρατό και το ναυτικό. Ιδίως στο ναυτικό ήρθε η γαλλική αποστολή Λεζέν, η οποία εξυγχρόνισε το ναυτικό σε όλους τους τομείς με αποδοχές, επειδή ζούμε σε μια εποχή που όλοι κοιτάζουμε τα οικονομικά, που λίγο διέφεραν από αυτά που θα έπαιρναν οι αξιωματικοί αυτοί στη Γαλλία. Και λέγεται αποστολή Λεζέν λόγω του ναυάρχου Λεζέν. Εξυγχρονίστηκαν τα πάντα. Ιδρύεται τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων την οφείλουμε στον αείμνηστο Ηλία Κανελόπουλο, ο οποίος ήταν η ψυχή της σχολής, και η οργανωτική του επιτυχία αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ο νόμος, ο οργανωτικός νόμος της σχολής, έμεινε σε ισχύ για 30 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι ήταν κάτι ήταν πολύ καλό. Ο ίδιος ο άνθρωπος έφτιαξε και τα συγγράμματα. Της σχολής και κατήρτισε τη λειτουργία της. Αποκτά η χώρα και τρία θωρικτά, Ίδρα, Σπέτσες, Ψαρά, όχι τυχαίες οι ονομασίες, φόρος τιμής στα τρία νησιά. Ποια νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι η επόμενη μας στάση στην ιστορία? Η επόμενη μας στάση φαντάζομαι θα είναι η Βαλκανική πόλεμη. Ακριβώς. Τι μένει από την συνεισφορά του πολεμικού ναυτικού στην υπόθεση αυτή, σε τι κατάσταση είναι καταρχάς ο στόλος? Το πολεμικό ναυτικό το 1912 είναι ένα ναυτικό σύγχρονο. Είναι ένα ναυτικό το οποίο διαθέτει μια σύγχρονη εκπαίδευση. Διαθέτει έναν πολύ καλά οργανωμένο ναύσταθμο. Ο ναύσταθμος είναι η καρδιά κάθε ναυτικού. Εκεί γίνονται οι επισκευές, οι μετασκευές. Είναι μια ολόκληρη πολιτεία. Μια ολόκληρη πολιτεία. Περί την υπόθεση του στόλου. Ακριβώς. Και κυρίως έχουν αγοραστεί σύγχρονα πλοία. Έχουν αγοραστεί αντιτορπιλικά, έχουν αγοραστεί τορπιλοβόλα και βέβαια έχει αγοραστεί ένα από τα καλύτερα πλοία της εποχής του, το θωρακισμένο καταδρομικό Γεώργιος Σαβέροφ, το οποίο εν πωλής έγειρε και την πλάστηγα στις ναυμαχίες της Έλλης και της Λίμνου. Και ονομάζεται Αβέροφ γιατί, καθόλου τυχαία η ονομασία, ο Αβέροφ έχει δώσει πολλά από τα χρήματα που απαιτήθηκαν από την αγορά του. Ακριβώς. Ωστόσο, ακόμη ο στόλος υπολείπεται του Οθωμανικού, έτσι. Και η ιστορία με την Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν έχει τελειώσει ακόμη. Υπολείπεται του καθόλου, Οθωμανικού. Καθόλου, μάλιστα. Υπολείπεται του Οθωμανικού όσον αφορά τα πλοία. Άμα δούμε το έμψυχο δυναμικό είναι αυτό που αντισταθμίζει τις όποιες ελλείψεις στο τεχνικό κομμάτι. Αυτό το οποίο έχει κομμάτι. Η Ελλάδα είναι ναυτικός πολιτισμός. Και τι εννοώ ναυτικός πολιτισμός? Εννοώ ναυτική παράδοση. Και αυτό φαίνεται και στις επιχειρήσεις των Βαλκανικών πολέμων. Και ναυτική δεξιότητα. Ακριβώς. Κοφτερό μυαλό. Ακριβώς. Πλοία μπορεί να αγοράσεις από τη μια μέρα στην άλλη. Ναυτικό πολιτισμό δεν μπορείς να αποκτήσεις. Μέσα στους αιώνες. Ακριβώς. Και ο ναυτικός πολιτισμός των Ελλήνων έρχεται από την αρχαιότητα. Και αυτό είναι που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στις ναυμαχίες της Έλλης και στις Λίμνου. Οι Οθωμανοί ήταν άστοχοι στο πυροβολικό και δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοί στους ναυτικούς ελιγμούς, με αποτέλεσμα να πανικοβάλλονται εύκολα. Οπότε εκεί συναντάμε τα σημαντικά ονόματα του ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη και του πλοιάρχου Ιωάννη Βρατσάνου. Ο Κουντουριώτης είναι αυτός που σας έδωσε την αφορμή για τον τίτλο. Ακριβώς. Του βιβλίου σας, «Με θορμής ακαθέκτου», είναι μία μικρή φράση από ένα σήμα που είχε αποστείλει. Πλέον με θορμής ακαθέκτου εναντίον των εχθρών του γένους κτλ. Είναι ένα μεγάλο σήμα.
Και πολύ επικολυρικό. Ήταν διαφορετικά τα σήματα τότε, έτσι. Όχι, ήταν ένα σήμα το οποίο καλεί τον να ενσηκώσει τα πληρώματα. Ο Παύλος Κουντουριώτης συνδύαζε την ναυτική παράδοση με την ναυτική εξέλιξη. Η ναυτική παράδοση έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο στην ψυχοσύνθεση του Παύλου Κουντουριώτη. Ήτανε βαθιά ιδραίος μέσα του, οπότε μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι η συνέχεια του 1821 το 1912. Είναι μια ευτυχή σύμπτωση που τον έχουμε στόλαρχο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ενώ ακολουθεί την ναυτική σκέψη, γιατί το να πάει να κάνει βάση στη Λίμνο, στο Μούδρο, σε έδαφος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είναι μια σκέψη που έχει διατυπωθεί πολύ πιο πριν από άλλους αξιωματικούς. Αλλά αυτό που πρέπει να πιστωθεί στον Κουντουριώτη είναι ότι δεν φοβήθηκε και το έπραξε στην εντέλεια. Και είναι καταλυτικός ο ρόλος και των κυβερνητών, των πρώτων αυτών αξιωματικών στη διοίκηση, για την ανακατάληψη της Λίμνου, των Ψαρών, του Αγίου Όρους, της Ικαρίας, της Τενέδου, της Λέσβου και της Χίου. Έτσι, ναι. Για να πούμε κάποιες από τις επιτυχίες των ημερών εκείνων. Το Οθωμανικό Ναυτικό μένει αδρανές, ασχολείται με μικροεπιχειρήσεις εναντίον του Εβριακού Βουλγαρικού Ναυτικού εκείνη την περίοδο. Στα περισσότερα από τα νησιά κυριαρχεί το ελληνικό στοιχείο και ως εκ τούτου η απελευθέρωση των νησιών δεν ήταν δύσκολη, με εξαίρεση αυτή της Ισχύου. Στοιχείο ήταν ο Ζιχνί Μπέις, έτσι λεγόταν, ο διοικητής, ο οποίος ήταν ένας πολύ ικανός άνθρωπος. Καλό είναι να αναγνωρίζουμε και την ικανότητα των αντιπάλων. Δεν πρέπει να υποτιμάμε τον αντίπαλο, γιατί δεν θα μας φέρει καλά αποτελέσματα στην αντιπαράθεση μαζί του, στην σύγκρουση μαζί του. Εξάλλου, όσο πιο ισχυρός είναι ο αντίπαλος, τόσο μεγαλύτερη η νίκη. Ακριβώς. Ο οποίος είχε οργανώσει πολύ σωστά τις δυνάμεις της Χίου και τελικά χρειάστηκαν να δοθούν στρατιωτικές ενισχύσεις. Εκεί είχαμε και δύο νεκρούς, τον ανθυποπλίαρχο Ρίτσο και τον ναυτικό δόκιμο Παστρικάκη, δύο νεκρούς του ναυτικού. Mm-hmm. Η Χίος απελευθερώθηκε με πολύ μεγάλο κόπο, αλλά σημασία έχει ότι όταν το ναυτικό του των Οθωμανών βγήκε έξω να την παρατεθεί, όλο το Αιγαίο, το βόρειο ανατολικό Αιγαίο, είχε περάσει σε ελληνικά χέρια. Λοιπόν, ανεβάζω περαιτέρω ταχύτητα. Τι να κάνουμε. Βελτιώνεται και η τεχνολογία, οπότε μου το επιτρέπει στο πέρασμα του χρόνου. Λοιπόν, θα προσπεράσουμε το κομμάτι της συμμετοχής του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στις επιχειρήσεις στην Ουκρανία και στην Κρυμαία. Αλλά είχαν τη συμμετοχή τους αυτό από τον Νοέμβριο του 1918 στο Μάρτιο του 1920, συνέδραμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώμα, όπου είχε πάει με την προτροπή της Γαλλίας να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις που γίνονταν εκεί κατά των ρωσικών δυνάμεων, γιατί οι μεγάλες δυνάμεις ήθελαν να διατηρήσουν τα δικά τους κεκτημένα ή τέλος πάντων να, ίσως και να αποκτήσουν καινούρια στην περιοχή, μια περιοχή που άλλαζε. Ακριβώς. Έτσι της Ρωσίας, όπου οδεύει προς τη Σοβιετική Ένωση, έχει γίνει επανάσταση. Ακριβώς. Και να προχωρήσουμε λοιπόν στη Μικρασιατική Εκστρατεία, προτείνω, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Βεβαίως. Η συνδρομή λοιπόν του πολεμικού μας ναυτικού στη μεγάλη και πικρή αυτή η υπόθεση της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Στη Μικρασιατική Εκστρατεία δεν υπάρχει τακτικός αντίπαλος. Ως εκ τούτου το ελληνικό στόλος δεν έχει τη δράση, έχει δράση, αλλά δεν έχει αντίπαλο. Οπότε όπως καταλαβαίνουμε, ο φακός πέφτει περισσότερο τι γίνεται μέσα στη στεριά, στα βάθη της Μικράς Ασίας. Εκεί υπάρχει η ναυτική αεροπορία. Η ναυτική αεροπορία συγκροτεί τα λεγόμενα ναυτικά σμήνη, τα οποία ακολουθούν το στρατό ξηράς και φωτογραφίζουν τις θέσεις του εχθρού και πολυβολούν επίσης θέσεις όπου διακρίνονται εχθρικοί σχηματισμοί κτλ. Η ναυτική αεροπορία έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή στη Μικρασιατική Εκστρατεία, τόσο μεγάλη που κάποια στιγμή έγινε, ας το πούμε έτσι, ένας μικρός τσακωμός με τους αεροπόρους στρατιωτικής αεροπορίας, γιατί οι εφημερίδες προέβαλαν περισσότερο τα κατορθώματα της ναυτικής αεροπορίας και όχι και της στρατιωτικής. Τελικά όμως έμελε στο πολεμικό μας ναυτικό να υποστηρίξει την αποχώρηση του στρατού μας το 1922 από τη Μικρασία.
Ακριβώς. Είχαμε και ένα νεκρό, τον Χατζίσκο, ο οποίος στην προσπάθειά του να σώσει πρόσφυγες στην νησίδα Σαχίμπ, έφαγε σφαίρα στο κεφάλι. Είναι ένας θάνατος ιδιαίτερα ατυχής, διότι το να φάει ένας κυβερνήτης σφαίρα στο κεφάλι σε πλοίο. Μένει ακυβέρνητο το πλοίο. Όχι, δεν είναι ακυβέρνητο το πλοίο. Είναι αυτό που λέει το χειμήρα του γραφτό. Εντάξει. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Ναι, είναι, θέλει ιδιαίτερη σκοποβολία από τον εχθρό. Δηλαδή. Και όμως είχε αυτή την ατυχία. Ο Χατζίσουκος κατά τα άλλα εξαιρετικός αξιωματικός στην καριέρα του. Το ναυτικό ουσιαστικά υποστήριξε την εκένωση της Μικράς Ασίας. Αναγκαστικά πρέπει να πάμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τόσο γρήγορα. Η επίθεση εναντίον του Έλλη είναι το προανάκρουσμα του πολέμου για την χώρα μας. Βρίσκει τον στόλο αποδυναμωμένο, διότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν ακούγανε εντός εισαγωγικών τις παροτρήσεις των αξιωματικών του ναυτικού για το τι πλοία πρέπει να αγοραστούν και ως εκ τούτου οι περισσότερες αγορές είχαν πολιτικά κριτήρια ή και διπλωματικά κριτήρια. Δηλαδή, πολύ εντάχει αυτό θα σου το πω, ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγόρασε αντιτορπιλικά από την Ιταλία για πολιτικούς λόγους. Νομίζω μας είναι γνώριμα αυτά που μας λέτε. Ακριβώς. Ναι, πολύ για γνώριμα. Για να καταφέρει να κάνει, σύμφωνο φιλίας με την Ιταλία. Ο Ιωάννης Μεταξάς λοιπόν βρήκε ένα στόλο που και να ήθελε δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Δεν μπορούσε δηλαδή ούτε να ναυπηγήσει πλοία, ούτε να αγοράσει πλοία. Σε αυτό το οποίο κινήθηκε είναι ότι πρέπει να οργανώσουμε τις υπηρεσίες θεριάς για να βοηθήσουμε τους Βρετανούς χρησιμοποιώντας και τη γεωγραφική μας θέση. Ως εκ τούτου δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις υπηρεσίες ξηράς. Και για να πω και ένα το οποίο είναι ιδιαίτερα τιμητικό για τα στελέχη του ναυτικού εκείνης της εποχής, η οργάνωση της μεταφοράς των πολεμοφοδίων, των εφοδίων και των στρατιωτών στο μέτωπο έγινε χωρίς ούτε μία απώλεια, ενώ ο ιταλικός στόλος είναι γιγαντιαίος, δηλαδή μπροστά στον ελληνικό στόλο, ο ιταλικός στόλος είναι αναρρύθμιτος. Δεν υπάρχει ούτε μία απώλεια. Και αυτό είναι η μεγάλη συνεισφορά του ναυτικού στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στον πόλεμο της Ελλάδος. Γιατί θα έχουμε και τον πόλεμο εκτός Ελλάδος που ακολουθεί. Ο χρόνος μας, ο οποίος κινήθηκε με τα πολύ μεγάλης ορμής, όπως το συνηθίζει, έχει ολοκληρωθεί. Οπότε δεν ξέρω αν θέλατε να μου πείτε κάτι καταλήγοντας αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα εγώ να σας ρωτήσω πώς ήταν η εμπειρία του να γράψετε αυτό το βιβλίο, που είναι κατά πολύ δικό σας έργο. Ναι. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Και να σας συγχαρώ άλλη μια φορά. Θα ήθελα να καταλήξω με τη συνεισφορά του ναυτικού στη Μέση Ανατολή, πολύ εντάχει. Το ναυτικό ενώ κατέρεε η χώρα ως οργανωμένο σύστημα, απέπλευσε στη Μέση Ανατολή και συνέχισε τον πόλεμο κατά του άξονα. Και ήταν τόσο μεγάλη συνεισφορά του που έγινε ο δεύτερος σύμμαχος των Βρετανών. Το ναυτικό είχε σημαντικές απώλειες, όπως το υποβρύχιο Τρίτων, όπως άλλα πλοία τα οποία χάθηκε πολλοί κόσμος εκεί. Σημαντικό ήταν ότι ο Αδρίας κόπηκε στη μέση από Νάρκη και κατάφερε ο Τούμπας, ο κυβερνήτης του πλοίου, να το φέρει πίσω στην Αλεξάνδρεια, προκαλώντας ενθουσιασμό στους συμμάχους. Αυτό το οποίο πρέπει να υποθεί είναι ότι το ναυτικό κατάφερε, ενώ το κράτος κατέρε, να κρατήσει το όνομα της Ελλάδος ζωντανό και έτσι η Ελλάδα να συγκαταλέγεται όχι μόνο ηθικά αλλά και πρακτικά στις νικήτριες δυνάμεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί όταν όλα έχουν καταρρεύσει και μόνο η συμμετοχή σου στον πόλεμο, που δεν ήταν απλά συμμετοχή, ήταν μεγάλη συμμετοχή του ναυτικού στη Μέση Ανατολή, έδωσε και ηθικά ερίσματα για να μπορεί η Ελλάδα να διεκδικήσει πράγματα μεταπολεμικά. Τώρα, για το άλλο που μου είπατε για το βιβλίο, ήταν ένα ευχάριστο ταξίδι. Κάποια στιγμή βέβαια η Θάκη ήρθε, αλλά οφείλω να πω ότι ακόμα και στο τέλος αυτής της συγγραφής έχω ερίσματα
για να προχωρήσω και σε επόμενα, διότι πάρα πολλά ζητήματα τα οποία θίγω έτσι εντάχει μου έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον για περαιτέρω έρευνα. Οπότε το ταξίδι συνεχίζεται. Έχουμε οι θάλασσες να είναι ευνοϊκές. Τους ανέμους δεν τους χρειάζεστε πια. Υπάρχουν άλλοι τρόποι. Να ευχηθώ κάθε επιτυχία στα μελλοντικά, αλλά και σε αυτό το έργο, που δεν είναι, να υποθέσω, γνωστό στο ευρύτερο κοινό. Στους κύκλους τους δικούς σας βεβαίως είναι γνωστό, γιατί έχει παρουσιαστεί. Εύχομαι λοιπόν τα σπίτια αυτής της χώρας να αποκτήσουν αυτό το βιβλίο. Όπως είπα, είναι βαρύ και βαρύτιμο μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Και αξίζει να το διαβάσει κανείς. Με αφορμή ίσως και μια εθνική επέτειο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τιμή μου. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς. Γεια σας.